Λοιπόν, διάδοτες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου, φίλοι της Μουσικής Σταϊγέννη, καλημέρα σας. Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στη σημερινή παιδιακή εκδήλωση με αφορμή το κλείσιμο 20 χρόνων από την ίδρυση της Σταϊγέννης. 20 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Όλο αυτό το διάστημα που προετοιμάζαμε το 20ετές διπορικό του Συλλόγου, το οποίο θα παρακολουθεί στη συνέχεια, συνειδητοποίησαμε όλοι μας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χοροδοί, μαέστρος μας, κυρία Πρωθυπουργή Μάρου Σακέτα, ότι μέσα σε ένα κλίμα συγκινησιακής φόρτισης, ότι όλα αυτά τα χρόνια επιτελέστηκε ένα πλούσιο έργο προσφοράς και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Με εκδηλώσεις καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές, εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθώς και εκδηλώσεις όπου τιμήσαμε επιφανείς ανθρώπους αυτής εδώ της πόλης της Σπάρτης. Ήταν το 1995, όταν μια ομάδα αξιόλογων Σπαρτιατών, που διαπνεόταν από τα ίδια κοινωνικά οράματα και τις ίδιες ανησυχίες, αποφάσισε να ιδρυθεί ένας μουσικός σύλλογος με σκοπό την προαγωγή της μουσικής παιδείας μέσα από το χοροδιακό τραγούδι. Ήδη το ξεκίνημα είχε γίνει από το 1992, όταν η δασκάλα μας, η κυρία Νίτσα, ως καθηγήτρια μουσικής της μέσης εκπαίδευσης στο δεύτερο γυμνάσιο Σπάρτης, δημιούργησε την παιδική χοροδία με δραστηριότητα στο σχολικό χώρο. Έτσι λοιπόν, το 1995, με την υπαριθμό 37 κάθετος 1995 απόφαση του πρωτοδικείου Σπάρτης, ανακοινώνεται η ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία Φίλη Μουσικής Σταϊγέννη. Η επωνυμία αυτή προκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να αναβιώσει και πάλι με λόγια και έργα ο πρώτος πολιτιστικός σύλλογος κυριών που ιδρύθηκε το 1920 στην πόλη μας με την επωνυμία αυτή. Σε πρώτη φάση, ο σύλλογος ξεκίνησε το 1995 με δύο τμήματα, την παιδική χοροδία και την εφηβική με σύνολο χοροδών μαθητών 150. Από το έτος 2002, ύστερα από μεγάλη επιθυμία πολλών Σπαρτιατών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση μεικτής τετράφωνης χοροδίας με την επωνυμία το όνομα του Σπαρτιάτη Μουσουργού Μιχάλη Μαχαίρα, με δικά του έργα που έχει γράψει και έχουν εντυπωσιάσει πανελληνίως. Επίσης, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας μας, λειτουργεί αρκετά χρόνια τμήμα κυριών με σκοπό την εκπαίδευσή τους στην ιστορία και μορφολογία της μουσικής και την παρακολούθηση στη συνέχεια διαφόρων αξιόλογων μουσικών παραστάσεων στην Αθήνα και σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού. Στο σημείο αυτό και για εξοικονόμηση χρόνου, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι αναμνηστικοί τίτλοι σπουδών στο τμήμα κυριών θα δοθούν στην τελετή κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας. Επίσης, στην ίδια εκδήλωση θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους χοροδούς της μεικτής τετράχρονης χοροδίας. Τα δύο τελευταία χρόνια συστάθηκε ένα τμήμα ορχήστρα μαντολινάτα υπό την καθοδήγηση του κυρίου Σάβα Αραβανή, ενώ στο άμεσο μέλλον προβλέπεται να λειτουργήσει ένα σύνολο μουσικής δωματίου. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουμε στην καλλιέργεια, διάδοση και προβολή της τετράχρονης χοροδιακής μουσικής, στην καλλιτεχνική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, στην πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου της Σπάρτης και της ευρύτερης περιοχής και στην προβολή του Δήμου σε πανελλήνια βάση αλλά και στο εξωτερικό στα πλαίσια των επιδιώξεών του. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να φανούμε αντάξει της ιστορίας της Σπάρτης αλλά και αντάξει της πνευματικής και ηθικής καλλιέργειας των Σπαρτιατών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη μαέστρο μας, την κυρία Φωτεινή Δημάκου Σακέτα, που οραματίστηκε την ίδρυση του Συλλόγου, πίστεψε στη λειτουργία του, δουλεύοντας αθόρυβα, μεθοδικά και αφιλοκερδώς όλα αυτά τα χρόνια, με σκοπό την αναζήτηση και προσέγγιση του χοροδιακού μέτρου και κάλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου για την πρωτοβουλία να ιδρυθεί λέγε. Να ευχαριστήσουμε τους θέους Προέδρους, το Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό κ. Χρήστο Γιάντο ως πρωτοπρόεδρο της ΑΕΓΕΤΣ. Τον καλλιτέχνη κ. Νίκο Ψυχογιό που ακολούθησε. Καθώς επίσης να αποτίσω φόρο τιμή στον Αιέννη στον Νίκο Κουμουτσίδη. Να ευχαριστήσω επίσης όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των προηγούμενων ετών
εργάστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την έμεση λειτουργία του Συλλόγου. Την πρώτη πιανίστα της Ταϊγέτης, την κυρία Αναστασία Τσουρούνη, καθηγήτρια πιάνου, αλλά και την πιανίστα Βαλέρια Ντόν, που συνοδεύει τα τελευταία χρόνια τις εκδηλώσεις της μεικτής τετράφωνης χοροδίας. Την κυρία Χρυσίνη Πολυμενάκου, καθηγήτρια μουσικής, που διατέλεσε δασκάλα στην παιδική χοροδία. Την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και την Περιφερειάρχη κυρία Δία Τζανετέα, που όλα αυτά τα χρόνια και ως μέλος του Συλλόγου είναι αρρωγός των προσπαθειών μας και η οποία επίσης με πρωτοβουλία δική της τη χρονιά που πέρασε δόθηκε μια σημαντική προσφορά προς τον Σύλλογό μας. Τους θέους δημάρχους, τον κύριο Δημοσθένη Ματάλα, τον Αίμνηστο Σαράντο Αντωνάκο, τον κύριο Σταύρο Αργυτάκο, καθώς και την σημερινή Δημοτική Αρχή, τον Δήματο τον κύριο Βαγγέλη Βαλιώτη, για τη στήριξη και πολύτιμη βοήθειά τους προς την Ταϊγέτη. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούν με ενδιαφέρον την εξέλιξη του Συλλόγου μας. Τους χορηγούς που κατά τη διάρκεια της 20ετίας, ξεπερνώντας σε αριθμό τους 80, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία των εκδηλώσεών μας. Όλους τους χοροδούς, νέους και παλαιούς, που κατά την 20ετία στελέχωσαν με αγάπη για το χοροδιακό τραγούδι, την παιδική, εφηβική και μεικτή τετράφωνη χοροδία. Τελειώνοντας, να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Συλλόγου της Ταϊγέτης, καθώς επίσης και όλους τους συμπολίτες μας, το φιλόμουσο αυτό κοινό της Σπάρτης, που αγκαλιάζεται όλα αυτά τα χρόνια τις προσπάθειές μας και τις στηρίζεται με κάθε τρόπο. Κυρίες και κύριοι, ο Σύλλογος Φίλη της Μουσικής της Ταϊγέτη το 1995 έθεσε υψηλούς στόχους. Στη μακροχρόνια πορεία των 20 ετών γεύτηκε επιτυχίες και θριάμβους, με πολύ κόπο, αλλά με αυθεντική αγάπη. Με το ίδιο πάθος θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε αξιοσημείωτη καλλιτεχνική παρουσία, υπερασπιζόμενη με αίσθημα ευθύνης την υπέροχη μουσική μας κληρονομιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό παρακαλώ τον βουλευτή Λακωνίας, κύριο Αρχοβίτη, για να σας δούμε χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η μουσική είναι μία από τις αρετές τις οποίες αναπτύσσει ο άνθρωπος χωριστά από κάθε άλλο ζώο και αυτό είναι που το διαφοροποιεί σε όλο το ζωικό βασίλειο και το εξασφαλίζει το, αυτό που λέμε την κυριαρχία στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός αναπτύχθηκε διαμέσου των αιώνων από τους πρώτους ακόμα ανθρώπους. Δείτε τις φιλογραφίες, τις αρχαίες σπηλιές, δείτε τις πρώτες προσπάθειες καταγραφής και δημιουργίας μουσικής με διάφορα, κυρίως πρώτα μάλλον με κρουστά όργανα και μετά με έρθοντα και στην πορεία εξελίσσοντας και τη λαλιά και τη φωνή. Αυτό είναι που τον διαφοροποιεί και του δημιουργεί πολιτισμό. Η Ταϊγέτη είναι ένα σύλλογος φίλων ο οποίος έχει, όπως σωστά μας ανέφερε το ιστορικό του ο πρόεδρος, έχει αναδείξει μια πορεία η οποία πλέον στο φιλόμουσο κοινό της Σπάρτης έχει καθιερωθεί. Εύχομαι να έχετε πάντα επιτυχίες, να συγχαρούμε όλους τους πρόεδρους που διατέλεσαν πρόεδροι στο σύλλογό σας, όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν και δίνουν την ψυχή τους, δίνουν την προσπάθειά τους μέσα σε αυτό το σύλλογο. Να σας ευχηθούμε να έχετε πάντα επιτυχίες και πάντα να ενώνετε τον κόσμο μέσω της μουσικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείτε για την Περιφερειάρχη της Λακωνίας, κυρία Τζανετέα, που συνδιοργανώνουμε κιόλας στην σημερινή εκδήλωση, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, από το 1995 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 20 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια η Ταϊγέτη, δημιουργώντας ποιοτικές εκδηλώσεις, έχει συμβάλει στην πολιτιστική αναβάθμιση αυτού του τόπου. 20 χρόνια προσφοράς, 20 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας, 20 χρόνια κοντά στον άνθρωπο. Και θέλω να συγχαρώ όλους όσους έχουν συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Και χαίρομαι που βλέπω εδώ όλους τους που έχουν διατελέσει πρόεδροι, τον κύριο Γιάτρα, τον Νίκο τον ψυχογιό,
τον λείπει από κοντά μας ο αείμνηστος και φίλος μου Νίκος Κουμουτσίδης, αλλά είναι η Μαρία, η κόρη του μαζί του, που χαιρόμαστε που την έχουμε κοντά μας, τον Κώστα τον Κοτσόνη, αλλά και την ψυχή αυτής της προσπάθειας που όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται για το καλύτερο, την Νίτσα Τσακέτα. Την ευχαριστούμε λοιπόν θερμά, την ευχαριστούμε γιατί συντελούν και συμβάλλουν όλοι μαζί και στη δική μας την προσπάθεια, συνδιοργανώνοντας εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας. Και σκέπτομαι τα χρόνια αυτά που πέρασαν και σκεπτόμουν πριν από λίγο ότι τελικά ήταν ηγέτη, όπως και άλλοι σύλλογοι, η πορεία τους συμβαδίζει με την πορεία όλων μας, με την πορεία αυτού του τόπου. Μεγαλώνουμε μαζί με την ηγέτη λοιπόν, και ελπίζουμε για πολλά χρόνια να συνεχίσετε με την ίδια αυτή, με το ίδιο πάθος το οποίο έχετε. Θέλω να σας πω ότι η σημερινή μέρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα, ιστορική βαρύτητα. Είναι μέρα εθνικής αντίστασης και εκτός της μέρας αυτής, όπως έχει οριστεί από την ελληνική πολιτεία, η δική μας η πόλη, ο δικός μας ο τόπος, έχει τραυματιστεί και σημαδευτεί με τους 118, έσβησαν, ξέρετε, γνωρίζουμε όλοι, 118 χαμόγελα στο Μονοδέντρι, 118 Σπαρτιάτες, ανήμερα της ημέρας του Πολιούχου, του Αγίου Νίκολος. Και το λέω αυτό για να ζητήσω συγγνώμη, επειδή θα χρειαστεί να φύγουμε για να αποτίσουμε τον απαιτούμενο φόρο τιμής, εκεί σήμερα στο Μονοδέντρι. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία, σας εύχομαι για τα υπόλοιπα χρόνια να συνεχίσετε να συμβάλλετε και να προβάλλετε τη μουσική, και όπως είπε και ο κύριος βουλευτής, ας ελπίσουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απαλύνουμε τα προβλήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια σε όλους, και χαίρομαι γιατί πραγματικά η Ταϊγέτη αποδεικνύει ότι μια συλλογική προσπάθεια μπορεί πάντα όχι να πάει μπροστά, αλλά μπορεί και να διονύζεται και να υπάρχει. Συγχαρητήρια σε όλους. Το πρώτο τμήμα του Συλλόγου της Ταϊγέτης ήταν το τμήμα της παιδικής και φοιτικής χοροδίας. Ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1995 μαζί με το Σύλλογο. Από τον πρώτο και όλα χρόνο της ιδρύσεώς του ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα και τίμησε την πόλη μας με πανελλήνιο βραβείο. Τις νεανικές χοροδίες δίδασκε και διευθύνε η ιδρύτρια της Ταϊγέτης, κυρία Φωτεινή Δημάκου Σακέτα, και στο πιάνο συνόδευε η κυρία Αναστασία Τουρούνη. Ας σταθούμε λίγο στον πρώτο χρόνο για να θυμηθούμε όλοι, και κυρίως οι τότε μικροί χοροδοί, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σήμερα εδώ, ως ενήλικες πια, βιώματα από εκείνη την εποχή. Το 1995 ξεκινάμε τρεις εκδηλώσεις. Η μία για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου στο κέντρο Ζήτα, μία στην Αθήνα στο κέντρο Παλάσσο, που και κέρδισε το πρώτο βραβείο σε εκδήλωση Πανελλήνων Διαγωνισμό Παιδικών Χοροδιών, διοργανωμένο από την Χοροδιακή Ένωση Νέων. Και τέλος, μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη στέγη νεότητος. Ακολούθησε με μια μεγάλη πορεία από το 2008. Μαέστρος Πάτε, κυρία Σακέτα, η οποία περιέβαλε τα παιδιά με απέραντη στοργή, προσφέροντας μουσικές γνώσεις και ήθους. Στην αίθουσα του Συλλόγου γίνονταν εντατικές πρόβες και οι νεαροί χοροδοί με το κατάλληλο ρεπερτόριο ήταν έτοιμοι για οποιοδήποτε εκδήλωση ή συναυλία. Πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις έγιναν, οι οποίες φράγησαν τη μνήμη των παιδιών και άφησαν μια ωραία σελίδα στον πολιτισμό της πάρτης μας. Τα Χριστούγεννα του 1997 έγινε εορταστική εκδήλωση στο κέντρο Διόνυσος και οι παιδικές χοροδίες χάρισαν ολόκληρο το πρόγραμμα. Την επόμενη χρονιά, ο Σύνδεσμος των Ενετικών Γεωργιτσάνων κάλεσε τις παιδικές χοροδίες στην αίθουσα της Ποδιακής Λέσχης στην Καλλιθέα σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Το Μάρτιο του 2001 η Ταϊγέτη διοργάνωσε παιδιακή εκδήλωση την 25η Μαρτίου στο κέντρο Αλάβρα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πατριωτικούς ύμνους και τραγούδια από τα παιδιά μας, δημοτικούς παραδοσιακούς χορούς από μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου με καθηγήτρια την κυρία Ματίνα Κουτσοβίκη. Την ίδια χρονιά τα παιδιά μας έλαβαν μέρος σε τσάι αγάπης της συνορίας του Οσίου Νίκονος στο κέντρο Διόνυσος.
Τον επόμενο χρόνο, 2002, διοργανώθηκε άλλη μια εκδήλωση την 25η Μαρτίου στο κέντρο Αλάβρα. Έλαβαν μέρος παιδικές μας χοροδίες με δημοτικά τραγούδια, πατριωτικούς ύμνους. Πέφτηκε ένα επίκαιρο θεατρικό σκέτς, ενώ τραγούδισε δημοτικά τραγούδια ο ύμνος του σολίστας Νίκος Πομουτσίδης. Οι εκδηλώσεις του παιδικού τμήματος ήταν ποικίλες και γέμιζαν τις ψυχές των παιδιών με χαρά και ενδιαφέρον. Δημιουργούσαν κίνητρα για δράση, για συνεργασία και για δυνατές παιδικές και εφηβικές φιλίες. Από το 2003 που ιδρύθηκε και η τετράφωνη μεικτή χοροδία του Συλλόγου μας με την επωνυμία Μιχάλης Μαχαίρας, τα παιδιά συμμετείχαν σε μεικτές εκδηλώσεις, όπως αυτή που έγινε στις 13 Μαρτίου στη μνήμη του αείμνηστου μουσουλμού Μιχάλη Μαχαίρα. Την ίδια χρονιά, ο Σύλλογός μας αναβίωσε τον παλιό παιδικό αποχρεάτικο χορό της δεκαετίας του 1960 στη Λέσχη, όπου τα παιδιά μας καρεμένα χόρεψαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Τιμώντας και πάλι την εθνική μας εφέτειο, ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε εκδήλωση στο Sparta Inn, αφιερωμένη στο Διονύσιο Σολωμό στις 23 Μαρτίου. Τραγουδήθηκαν με ολοποιημένα ποίηματα του ποιητή, ενώ έγινε ομιλία από τη φιλόλογο κυρία Παναγιώτα Ζέρβα. Τον Απρίλιο, οι παιδικές φωνές των χοροδών μας κάλυψαν το πρόγραμμα των εγγενείων του Μουσείου Ηλιάς στη Σπάρτη και στις 8 Νοεμβρίου συμμετείχαν στην επέτειο μνήμη στον αεροπόρο στο Γεωργίτσι. Αλλά και ο επόμενος χρόνος περιέλαμβανε εκδηλώσεις. Συμμετοχή σε εκδήλωση του Συνδέσμου των Απανταχού Λακώνων Ολικούργου στο Πνευματικό Κέντρο της Βιβλιοθήκης Σπάρτης, συμμετοχή στο φιλανθρωπικό τσάι της Νέας Κίνησης Γυναικών. Και τέλος, τα παιδιά μας έψαλαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ύμνους για τους ηλικιωμένους στο καπί της πόλης μας. Την άνοιξη του 2005, η παιδική μας χοροδία συμμετείχε στη συναυλία που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας για την ενίσχυση της ίδρυσης του Μουσείου της Νεότερης Σπάρτης από το Δήμο και την Πνευματική Εστία. Την παραμονή των Χριστουγέννων, τα παιδιά έψαλαν τα κάλατα στις αρχές της πόλης μας. Το 2006, ο Σύλλογος πραγματοποίησε εκδήλωση στη Στέφη Νεότητος, αφιερωμένη στον αείμνηστο δήμαρχο και ευεργέτη Γεώργιο Σαϊνόπουλο, στην οποία συμμετείχε η παιδική μας χοροδία με μεγάλη επιτυχία. Το 2008 το παιδικό τμήμα σταμάτησε τη δράση του μέχρι το 2011, όπου και επανεδρύθηκε μόνο με παιδική χοροδία. Τη διδασκαλία και την διεύθυνση ανέλαβε η κυρία Μαξίνη Πολυμονάκου, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Η έναρξη έγινε στις 7 Δεκάτου του 2011 σε χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση στο κέντρο Διόνυσος, όπου ο Αγιο Βασίλης και Κλά μου χάρισαν αξέχαστες στιγμές στα παιδιά. Η δράση συνεχίστηκε με συμμετοχές και αυτοδύναμες εκδηλώσεις. Το Δεκέμβριο του 2012, με συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη συναυλία του Συλλόγου υπέρ των ευεργετών των Ευαγών Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως, που έγινε στη στέγη νεότητος. Το Μάρτιο του 2013, στο Διοικητήριο, σε μια ακόμα επιτυχημένη εκδήλωση για την εθνική μας επέτειο, τα παιδιά μας ξεσήκωσαν τον κόσμο με τη ζωντάνια και τον παλμό τους. Το Νοέμβριο του ιδίου έτους συμμετείχαν σε συναυλία για τα 10 χρόνια δράσης της τετράφωνης μεικτής χοροδίας Μιχάλης Μαχαίρας και το Δεκέμβριο στο φιλανθρωπικό τσάι της Ένωσης Γυναικών Λακωνίας. Την άνοιξη του 2014 πήραν μέρος στην εκδήλωση του Συλλόγου μας αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη, εδώ σε αυτή την αίθουσα. Το 2015 την παιδική χοροδία ανέλαβε η κυρία Βαλέρια Ντόν, η οποία φυτά στο Σύλλογό μας από πολύ μικρό παιδάκι. Το Μάρτιο του 2015, στο κέντρο ΑΜΗ, σε μια ακόμη επαιτειακή εκδήλωση την 25η Μαρτίου, τα παιδιά κάλυψαν το πρόγραμμα με δημοτικά τραγούδια, ενώ λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς χόρεψε το χορευτικό συγκρότημα Θεραπνών Κεφαλά. Όπως διαπιστώσατε, ο Σύλλογός μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στις εθνικές επαιτίους και στις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές. Θέλουμε να τηρούνται ζωντανές ιστορικές μνήμες και να τονίζεται το θρησκευτικό συνέστημα στα παιδιά. Πιστεύουμε ότι έτσι δημιουργούμε κατάλληλα βιώματα για τη μετέπειτα πορεία τους, ικανά να διαμορφώσουν σωστούς πολίτες. Το παιδικό τμήμα του Συλλόγου πραγματοποιεί επίσης πολλές ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εκδρομές. Τα παιδιά έχουν παρακολουθήσει επανειλημμένες παραστάσεις όπερας στην ελληνική λυρική σκηνή και έχουν επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους. Έχουν διασκεδάσει στα ωραία νησιά μας και έχουν χαλαρώσει σε ωραία ταβερνάκια. Είμαστε όλοι περήφανοι για τα παιδιά της χοροδίας μας. Ξεκίνησαν με κρούτσικα και χαριτωμένα για να είναι σήμερα καταξιωμένοι πολίτες, γονείς και επιστήμονες. Πολλοί συνεχίζουν να είναι στην τετράχρονη χοροδία μέχρι σήμερα. Άλλοι, λόγω απομάκρυνσής τους από τη Σπάρτη, έχουν διακόψει. Όλοι όμως διατηρούν δεσμούς με το σύλλογο και τη δασκάλα τους. Και πάντοτε δίνουν το παρόν με τον τρόπο τους. Τους ευχαριστούμε πολύ.
Επίσης, ευχαριστούμε όλους τους γονείς που εμπιστεύτηκαν διαχρονικά το Σύλλογο της Σταγέτης. Πιστεύουμε ότι ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας στα παιδιά μας μουσικές γνώσεις, ήθος, ψυχαγωγία, πειθαρχία, ωραία βιώματα, δυνατές φιλίες και αγάπη για τον τόπο μας και τον πολιτισμό του. Ευχαριστώ. Συνεχίζοντας το 20ο εμπορικό του Συλλόγου μας, θα αναφερθούμε στο επόμενο τμήμα, που είναι το τμήμα Ιστορίας και Μορφολογίας της Μουσικής. Η αρχική ιδέα ήταν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την κλασική μουσική περισσότεροι συμπολίτες μας. Η ιδέα άρεσε. Το καλό νέο γρήγορα μαθαίστηκε και ο αρχικός πυρήνας από φίλους, αλλά κυρίως από φίλες της ποιοτικής μουσικής, διευρύνθηκε. Έτσι, την 1η Απριλίου 1999, η ομάδα των φιλόμουσων κυριών διαμορφώθηκε σε τάξη διδασκαλίας με αρκετές μαθήτριες. Κάθε Τετάρτη απόγευμα συγκεντρώνονται στην αίθουσα του Συλλόγου και διδάσκονται ιστορία και μορφολογία της μουσικής. Η κυρία Σακέτα έδινε απλόχερα και αφιλοκερδώς τις γνώσεις της με προφορική διδασκαλία αλλά και με φωτοτυπημένα ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες. Συγχρόνως προβάλλονται σε βίντεο αξιόλογα έργα όπερας. Αυτό συνεχίστηκε για πολλά χρόνια. Όλες οι κυρίες που παρακολουθούσαν τα μαθήματα είναι ενεργά μέλη και στενές φίλες του Συλλόγου μας. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας πολιτιστικός φορέας, ο οποίος κατά την 20ετή μας διαδρομή έχει να επιδείξει αξιόλογη δράση. Οι δραστηριότητες αυτού του τμήματος έδωσαν στην Ταϊγέτη τον χαρακτηρισμό μουσικός και πολιτιστικός σύλλογος. Αρχικά, το τμήμα αυτό διοργάνωνε επισκέψεις στην εθνική λυρική σκηνή με σκοπό την παρακολούθηση παραστάσεων όπερας ή οπερέτας. Το 2000 παρακολουθήσαμε δύο έργα, τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ και τον βαπτιστικό του Σακελαρίδη, οπερέτα. Το 2001 τα ταξίδια στην Αθήνα ήταν συχνά και η δράση του τμήματος έντονη. Παρακολουθήσαμε τρεις παραστάσεις στη λυρική με τα εξής έργα. Ο Κουρέας της Σεβίλης και της Αυτομπούτα του Ρωσίνη και την οπερέτα «Οι Απάχηδες των Αθηνών». Το ίδιο έτος, 2001, απολαύσαμε τα υπέροχα μπαλέτα Κύροφ με το έργο «Η Λίμνη των Κύκνων» στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Πολλές φορές, όταν το έργο ήταν κατάλληλο, ακολουθούσαν και παιδιά της εφηβικής χοροδίας. Επίσης ακολουθούσαν πολλές κυρίες και κύριοι που δεν συμμετείχαν στο τμήμα μορφολογίας, αλλά αγαπούσαν την όπερα και την κλασική μουσική. Στη διαδρομή ενημερώνονται για την υπόθεση του έργου με πληροφορίες από φωτοτυπίες. Έτσι, η παρακολούθηση της παράστασης γινόταν ενδιαφέρουσα και ελκυστική από όλους. Το καλοκαίρι του 2001 κάναμε την πρώτη μας εξόρμηση στο εξωτερικό για να παρακολουθήσουμε το φεστιβάλ της Βερόνας αφιερωμένο στο Βέρντι. Μια μεγάλη ομάδα σπαρτιατών από γυναίκες και άντρες, γύρω στα 52 άτομα, παρακολούθησαν μαζί με το φιλόμουσο κοινό της Ευρώπης την υπέροχη παράσταση της όπερας Αΐντα στην αρένα της Βερόνας. Το ταξίδι περιλάμβανε και άλλους προορισμούς της Ιταλίας. Βενετία, Μιλάνο, Κόμο, Λουγκάνο στην Ελβετία και πολλές πόλεις της διαδρομής. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία για όλους όσους είχαμε την τύχη να συμμετάσχουμε. Τα επόμενα χρόνια, οι επισκέψεις στη Λυρική και τα ταξίδια στο εξωτερικό συνεχίστηκαν. Είδαμε το φιόρο του Λεβάντε του Ξενόπουλου, την Κάρμεν του Μπιζέ, την απαγωγή από το Σαράι του Μότσαρτ, την Όρμα του Μπελίνη, το Γενικός Γραμματεύς του Ηλία Καπετανάκη, την Τραβιάτα του Βέρντι κλπ. Επίσης, στο Μέγαρο Μουσικής, απολαύσαμε βραδιά ποίησης αφιερωμένη στο Γιάννη Ρίτσο και στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού είδαμε την υπέροχη παράσταση Ζιζέλ με τα μπαλέτα Μπολσόι, όλα αυτά στην Ελλάδα. Το 2002 πήγαμε στη Βιέννη και παρακολουθήσαμε την όπερα «Μαγεμένος Αυλός» του Μότσαρτ στο φημισμένο κτίριο της Όπερας της Βιέννης. Το 2003 ο Σύλλογος πραγματοποίησε δεύτερο ταξίδι στην Ιταλία για να παρακολουθήσουμε στον καθεδρικό ναό της Λουκέρνης συναυλία αφιερωμένη στο διάσημο μαέστρο Κλαούντιο Αμπάντο. Το 2004 παρακολουθήσαμε την όπερα Butterfly του Ρουτσίνη στην Πράγα, καθώς και παράσταση του Μαύρου Θεάτρου.
Θαυμάσαμε τα ξωθέατα της Τσεχίας και επισκεφθήκαμε την ωραία Μητρόπολη Κάρλο Βιβάρη. Το 2006 πήγαμε στην Ουγγαρία και παρακολουθήσαμε την όπερα «Το Ελιξίριο του Έρωτα» στην Βουδαπέστη. Κάναμε ειδηλιακές βόλτες στο γαλάζιο Δούναβι και διασκεδάσαμε με ουγγαρέζικη μουσική. Τι να πρωτοθυμηθούμε από αυτά τα αλυσμόνητα ταξίδια στο εξωτερικό, τις αξιόλογες παραστάσεις, τα μαγευτικά αξιοθέατα με περιστατωμένες ξεναγήσεις από έμπειρους ξεναγούς, τα φυσικά τοπία, τα γλέντια σε τοπικά εστιατόρια και φολκλωρικές ταβέρνες, τα μεταξύ μας αστεία, τα πειράγματα, τα ανέκδοτα. Διαδραματίστηκαν τόσα απρόοπτα και ευχάριστα περιστατικά που ακόμα και σήμερα τα θυμόμαστε και γελάμε. Είναι πολλά αυτά που μου έρχονται στη μνήμη. Όμως, επειδή δεν πρέπει να καταχραστώ άλλο το χρόνο σας, θα πω μόνο ότι θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που μου δόθηκε ευκαιρία μέσω του Συλλόγου της Ταϊγέτης να απολαύσω τις παραστάσεις που προανέφερα και να επισκεφθώ τόσες υπέροχες πόλεις και τόσα μαγευτικά αξιοθέατα της Ευρώπης. Το Τμήμα Ιστορίας και Μορφολογίας της Μουσικής έχει διοργανώσει επίσης εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία της πατρίδας μας. Έχουμε επισκεφθεί το Μιστρά, το Μουσείο της Ακρόπολης, το Κάστρο Κλεμμούτσι στην Ηλία, την Αρχαία Μεσίνη, το Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στην Αρκαδία, τους βορείους δήμους του νομού μας και τις ιερές μονές Αμπελακίων και Μπούρα, την Κινουρία και την Τσακονιά, Άστρος, Λεωνίδιο και Ιερά Μονή Λουκούς, τα ιστορικά Καλάβρετα, Αγία Λαύρα και Σπύλο Λιμνών, την Αρχαία Βαβρώνα και το Σούνιο, την Αρχαία Κόρινθο, την Αρχαία Τεγαία, το Ναύπλιο και τις Μυκήνες και τόσα άλλα που ίσως μου διαφέρουν. Εκδρομές υπέροχες για γνώσεις αλλά και για ψυχαγωγία. Οι ξεναγήσεις από τη φίλη και μέλος του συλλόγου μας, κυρία Νίκη Μέγκου Φιλιππουπούλου, καθιστούν τις εξορμήσεις μας πολύ ενδιαφέρουσες. Οι αστήρευτες ιστορικές πληροφορίες που μας χαρίζει είναι μοναδικές και ανεκτίμητες. Τις εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας για την μακροχρόνια και ανιδιοτελή προσφορά της. Ένα άλλο κομμάτι δραστηριοτήτων της ομάδας αυτού του τμήματος είναι οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Πλήθος εκδηλώσεων με απογευματινά τσάι καφέ, πρωινά ουζάκια ή βραδινές συναισθιάσεις μας έχουν χαρίσει στιγμές ξεκούρασης. Επίσης, χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν, αποκριάτικα γλέντια, εορτές για εθνικές απαιτίους, για την ημέρα της γυναίκας, για την Πρωτομαγιά, για τη λήξη του διδακτικού έτους και τόσες άλλες. Θα σταθώ σε λίγες μεγάλες εκδηλώσεις με μουσικά σχήματα εξ Αθηνών που άφησαν εποχή για το κέφι και τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Συναιστίασε στο ξενοδοχείο Μενελάιον με τον κιθαρίστα κύριο Γιάννη Καραμάνο. Χορευτικές βραδιές στο Λεωνίδας Παλάς με τα συγκροτήματα Idols και Old Town. Επίσης συναιστίαση στο Λεωνίδας Παλάς με τους κιθαρίστες αδερφούς Καραβιώτη με Καντάδες. Στο Μακρύς Χάους στο Βούναρι με τον βαρύτονο Βασίλη Κωστόπουλο και τη Μαντολινά Ταθινών με διευθυντή τον κύριο Άρη Δημητριάδη. Αποκριάτικο ξεφάντωμα στην Αλάμπρα και χορευτικό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στο Διόνυσο. Ακολούθησαν πολλές ακόμα εκδηλώσεις, είτε με την τετράφωνη χοροδία μας να καλύπτει το πρόγραμμα, είτε με ηχογραφημένη μουσική. Τα θέματα για ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις ήταν πρωτότυπα και ποικίλα. Όπως παραδείγματος χάρη, μια ωραία ανοιξιάτικη γιορτούλα που κάναμε στον όμορφο κήπο της κυρίας Ελένης Μαυράκη, μέλους και ποροδούμες. Σε όλα τα προαναφερόμενα, τα μέλη που απαρτίζουν το Τμήμα Ιστορίας και Μορφολογίας της Μουσικής, κυρίως οι κυρίες του τμήματος, ήταν και είναι οι στυλοβάτες των εκδηλώσεών μας. Είναι οι πρέσβυρες που διαφημίζουν το έργο μας, υποστηρίζουν τα σχέδιά μας και φέρνουν νέους φίλους και φίλες στο σύλλογό μας. Οι επιτυχίες μας εξαρτώνται από αυτές και στηρίζονται σε αυτές. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και εμείς τους έχουμε προσφέρει ωραίες στιγμές ψυχαγωγίας, αλλά και ενδιαφέρουσες ιστορικές γνώσεις με τις εκπαιδευτικές μας εκδρομές. Είμαστε σίγουροι ότι όλα τα μέλη μας, αναπολώντας τις ευχάριστες στιγμές της ζωής τους, και ξεφυλίζοντας το άλμπουμ με τις φωτογραφίες τους, ο Σύλλογος της Ταϊγέτης θα έχει μια ξεχωριστή θέση στη μνήμη τους και στην καρδιά τους. Σας ευχαριστώ πολύ.